Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον Πρόεδρο, τον κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο. Είμαστε στα ερωτήματα των συμπολιτών μας. Να μεταφέρω το ερώτημα για τη λίστα Λαγκάρτ. Ναι. Σας το έχω θέσει σε πολλές συνεντεύξεις τον τελευταίο ένα χρόνο. Δεν βλάπτει ξανά. Αλλά αφού το ζητούν οι συμπολίτες μας, το ερώτημα είναι απλό. Λένε ότι για πρώτη φορά βλέπουν κάποια κινητικότητα τώρα επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ στο να εισπραχθούν χρήματα από ανθρώπους που έβγαλαν τα χρήματά τους στο εξωτερικό χωρίς να είναι νόμιμα φορολογημένα από τη λίστα αυτή. Κοιτάξτε, εμείς λένε μάθαμε, δηλαδή, ότι δεν αξιοποιήθηκε αυτή η λίστα και οι άλλες λίστες στο προηγούμενο διάστημα. Ναι. Η λίστα η μεγάλη, η καθοριστική, είναι η λίστα των εμβασμάτων εξωτερικού. Η ακόμη πιο καθοριστική λίστα της Τράπεζας της Ελλάδος, λέτε. Της Τράπεζας της Ελλάδος που την έστειλα εγώ ως Υπουργός Οικονομικών στη Βουλή. Μάλιστα. Ακόμη πιο σημαντική όμως είναι η λίστα των καταθέσεων. Διότι το κρίσιμο ήταν να γίνει η άρση του απορρίτου των τραπεζικών καταθέσεων. Αυτό έγινε επί των ημερών μας. Από την άρση του απορρίτου των καταθέσεων έχουν προκύψει όλα. Δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε την νομοθεσία άρσης του απορρίτου. Σε σχέση τώρα με τη λίστα Λαγκάρτ, εγώ ήξερα το καλοκαίρι του 2011, όταν με ενημέρωσαν, ότι αυτό είναι προϊόν υποκλοπής που ήρθε από τις μυστικές υπηρεσίες. Δεν μου είχε πει κανείς ότι ήρθε νομίμως και επίσημα από τη Γαλλία. Αυτό δυστυχώς το έμαθα εκ των υστέρων. Από τον Οκτώβριο όμως του 2012, οι αρμόδιες αρχές ξέρουν ότι αυτό έχει έρθει νομίμως από τη Γαλλία. Άρα από τότε μέχρι σήμερα πράγματι έπρεπε να γίνουν εντατικοί έλεγχοι. Ως τότε οι έλεγχοι θα έπρεπε να είναι έμεση. Δηλαδή έχω μια πληροφορία, βλέπω και τι άλλο έχεις και καταλήγω σε ένα συμπέρασμα. Βλέπετε όμως ότι επί τόσα χρόνια το αποτέλεσμα είναι πενιχρό. Ότι έχουν ελεγχθεί λιγότερο από 50 άτομα. Άρα δείτε τι βάθος έχει το πρόβλημα των υπηρεσιών μας του Υπουργείου Οικονομικών. Μάλιστα. Ελάτε. Το όνομά σας και το ερώτημά σας. Καλησπέρα. Δημουλέα Στεφάνης, φοιτητής γεωπονικής. Γεωπονικής, ναι. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Πρόεδρο, γιατί πριν από μερικούς μήνες υπήρχε μια εξής συνταρακτική διαρροή από τον κύριο Γκάιντνερ, που είχε γράψει και ένα βιβλίο. Από τον κύριο Γκάιντνερ, το πρώην Υπουργό Οικονομικών της Αμερικής, ναι. Ναι, ναι. Που είχε πει ότι συνταρακτικό, ότι το 10 στους G7, κάπου σε ένα χωριό στον Καναδά που είχε πάει, υπήρχαν όλοι Αμερική, Ιαπωνία, Βορειοευρωπαίοι. Ναι, ναι. Και άκουσα από τους Βορειοευρωπαίους το εξής. Ότι λέει, θέλουμε να τσακίσουμε την Ελλάδα. Στο βιβλίο του ΔΕ, αυτό που γράφει, είναι ότι αυτά που άκουγε του μοιάζαν πιο πολύ με δικαιοσύνη της Παλαιάς Διαθήκης. Να ξέρουμε, Σόδομα και Γόμορα, κατακλυσμός του νέου κλπ. Τιμωρητική διάθεση απέναντι στην Ελλάδα. Όχι τιμωρητική. Τιμωρητική είναι λίγο. Συλλογική τιμωρία. Ναι. Να σας πω, παρακαλώ. Να προσθέσω και κάτι παραπάνω. Παρακαλώ. Να μου δώσετε την απάντηση συνεκτιμώντας τη λογική του μνημονίου, δηλαδή το πρόγραμμα διάσωσης, τον τρόπο εφαρμογής, για το οποίο εγώ σας θεωρώ όχι πάρα πολύ υπεύθυνους τις προηγούμενες κυβερνήσεις, δηλαδή κατά ένα 30% να χρησιμοποιήσω τη συγκεκριμένη ορολογία που υπάρχει, και την προοπτική που υπάρχει τώρα. Δηλαδή έχουμε ένα τεράστιο χρέος πάνω από το κεφάλι μας, το οποίο είναι σαν γκυλοτίνα σε κάθε ανατάραξη της οικονομίας, θα γίνεται μη βιώσιμο. Ναι. Τελικά, θα το πω πώς το σκέφτηκα στο σπίτι, ήταν σανίδα σωτηρίας ή βρεγμένη σανίδα? Λοιπόν, να σας πω για τον Γκάιντνερ. Και ο Γκάιντνερ ως Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών και ο αντικαταστάτης του σημερινός, ο κύριος Λου, εκφράζουν μια αντίληψη η οποία, όσο και αν κάνει εντύπωση, φαίνεται πιο αριστερή από την ευρωπαϊκή. Δηλαδή, αν ακούσεις έναν Ευρωπαίο Υπουργό Οικονομικών και έναν Αμερικάνο και ρωτήσεις ποιος είναι ο συντηρητικός, ποιος είναι ο σοσιαλδημοκράτης, θα πεις είναι ο Αμερικάνος ο σοσιαλδημοκράτης. Η διαφορά έγκυται στο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βάζει λεφτά, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε ιδέες και δεν βάζουν λεφτά.
Εγώ έχω μιλήσει πολλές φορές με τους Αμερικανούς και τελευταία φορά με τον πρόεδρο Ομπάμα βρεθήκαμε με τον κύριο Σαμαρά μαζί στην σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στο Κάρντιφ το Σεπτέμβριο του 2014. Με πολλή ευγένεια μας είπε τι θέλετε. Του είπα θέλουμε ένα και μόνο πράγμα. Στο επίπεδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, επειδή ο μεγαλύτερος μέτοχος είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν το 19% του μετοχικού κεφαλαίου και τον αναπληρωτή γενικό διευθυντή που παίζει ρόλο, διότι η Ευρώπη έχει τον γενικό διευθυντή, αλλά υπάρχει αναπληρωτής που παίζει ρόλο, να μας βοηθήσετε να προχωρήσουμε το σχέδιό μας, δηλαδή της εξόδου στην προληπτική πιστωτική γραμμή. Έχουν καλή διάθεση, αλλά η βοήθεια δεν αποκτά χειροπιαστά, πρακτικά χαρακτηριστικά. Τώρα, οι Ευρωπαίοι θέλουν να μας καταστρέψουν, να μας τιμωρήσουν. Οι Ευρωπαίοι έχουν μια αντίληψη. Είναι η αντίληψη που εφαρμόζουν και στις χώρες τους. Και λένε, αυτή η αντίληψη που είναι συντηρητική, γιατί και η Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία στην πραγματικότητα έχει προσχωρήσει στην κρατούσα συντηρητική αντίληψη στην Ευρώπη. Η αντίληψη λοιπόν αυτή εφαρμόστηκε με επιτυχία στη Γαλλία, στη Γερμανία, στη Φιλανδία, στην Ολλανδία. Οπότε σου λένε θα την εφαρμόστε και στην Ιταλία και στη Γαλλία και βέβαια στην Ελλάδα, στην Πορτογαλία, στην Κύπρο. Δεν υπάρχει αντίλογο σε αυτό. Δεν υπάρχει μια άλλη άποψη. Βλέπετε ακόμη και χώρες όπως η Γαλλία με τον Ολλάντ ή η Ιταλία με τον Ρέντσι θέλουν να κάνουν κάτι διαφορετικό, αλλά εν τέλει έρχονται και αυτές στο κεντρικό ρεύμα, το οποίο είναι το ρεύμα αυτής της αντίληψης που λέει για να έχεις ανάπτυξη πρέπει να έχεις δημοσιονομική εξυγίανση. Θα μπορούσαμε να ζητήσουμε μια δημοσιονομική εξυγίανση μακρύτερη. Ναι, τη ζητήσαμε. Θα μπορούσαμε να ζητήσουμε μια προσαρμογή ποιότερη. Ναι, τη ζητήσαμε από το δεύτερο πρόγραμμα και μετά. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Όλα αυτά σημαίνουν πιο μεγάλη παραμονή στο μνημόνιο και μεγαλύτερο δάνειο. Βλέπετε, πήγαμε από τα 110 δισεκατομμύρια στα 250. Βεβαίως και θα μπορούσαμε να πάμε στα 500 και να κάνουμε την προσαρμογή όχι σε 5 χρόνια, αλλά σε 10. Πολύ πιο ήπια. Με μικρότερες επιπτώσεις στην ύφεση και την ανεργία. Ποιος θα δώσει τα λεφτά? Δεν υπάρχουν τα λεφτά αυτά. Δεν τα δίνουν οι κυβερνήσεις, δεν τα έχουν από ένα σημείο και μετά. Άρα λοιπόν, αυτοί δεν θέλουν να μας τιμωρήσουν. Τώρα τι μας λένε? Τους ενοχλούμε διότι θεωρούν ότι περνάμε καλύτερα από το επίπεδο ανάπτυξης που έχουμε. Ότι στην Ελλάδα οι πραγματικές συνθήκες ζωής είναι καλύτερες. Τους εξηγούμε. Στην Ελλάδα υπάρχουν άνθρωποι που περνάνε καλά και είναι εύποροι και άνθρωποι που είναι πολύ φτωχοί και ανήμποροι και ταπεινωμένοι. Έχουμε μεγάλες ανισότητες. Μην βλέπετε αυτά που βλέπετε το καλοκαίρι στη Μύκονο ή σε άλλα νησιά. Και πάλι όμως, παίρνοντας τα χαρτιά, βλέπουν ότι το μέσο κατακεφαλή εισόδημα στην Ελλάδα συγκρίνεται με την Ισπανία, με την Ιταλία, με τη Γαλλία, δεν συγκρίνεται με τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία. Και σωστά, εμείς θέλουμε να πηγαίνουμε με τους ισχυρούς. Δεν θέλουμε να πηγαίνουμε με την περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σου λένε λοιπόν, εάν θέλετε να μείνετε σε ένα υψηλό επίπεδο σχετικά, πρέπει να γίνετε δημοσιονομικά αυτοδύναμοι, ανταγωνιστικοί και να πάψετε να ζητάτε δάνειο, να βγείτε κανονικά στις αγορές και να γίνετε ξανά ισότιμοι. Κύριε Δεν μπορεί Πρόεδρε. Να τους πεις ότι λένε κάτι κακό. Απλώς το εφήρμοσαν αυτό, ιδίως στην πρώτη περίοδο, με πολύ επιθετικό και καλβινιστικό τρόπο πράγματι και δημιούργησαν τις επιπτώσεις που ζούμε. Αλλά τις έχουν δημιουργήσει πολλές φορές και στις δικές τους χώρες. Ρωτά ένας φίλος αν ασπάζεστε. Ήταν πολύ ωραίο θεωρία. Το ερώτημα. Βεβαίως. Δεν το απάντησε όμως για το χρέος. Είδατε ότι κι εσείς επαναλάβατε την αντίληψη ότι το μεγάλο μας θέμα είναι το χρέος. Δεν το χρέος το μεγάλο μας θέμα. Εάν διαβάσετε τις ανακοινώσεις των funds που αγοράζουν ομόλογα ελληνικά και θέλουν να βγάλουν κέρδη από τα ελληνικά ομόλογα, λένε, ρε φίλοι Έλληνες, δεν καταλαβαίνετε ότι το χρέος σας είναι πάρα πολύ μικρό? Ότι αν το υπολογίσετε σε καθαρή παρούσα αξία, σωστά, με βάση το επιτόκιο, τη διάρκεια, είναι πάρα πολύ χαμηλό. Και αυτό φαίνεται, όπως σας είπα προηγουμένως, είπα στον κύριο Χατζηνικολάου, στο κόστος εξυπηρέτησης. Τι πληρώνουμε κάθε χρόνο για τόκους? Πληρώνουμε τώρα μόνο το 40% αυτού που πληρώναμε. Το 2009 πληρώναμε 12 δις, τώρα πληρώνουμε 5 δις.
Κύριε Πρόεδρε, ρωτούν πολλοί φίλοι από το Twitter αν ασπάζεστε, αν αποδέχεστε την άποψη ότι πειράχτηκαν τα στοιχεία της Ελστάτ και αυτό μας οδήγησε στο μνημόνιο. Κοιτάξτε, έχω μαζί μου το κείμενο που έστειλε ο κύριος Βαρουφάκης προχθές στην Κομισιόν, αυτό που απεκάλυψε το Capital.gr. Ένα κείμενο 87 σελίδων. Το διάβασα με προσοχή, να δω τι αποδέχεται ως έλλειμμα του 2009. Και είδα ότι ο κύριος Βαρουφάκης αποδέχεται ως έλλειμμα του 2009 το 15,7. Μάλιστα. Αυτό που αποδέχεται και η Eurostat. Να σας πω και κάτι άλλο. Εμείς μπήκαμε στο μνημόνιο και ξεκίνησε όλη αυτή η περιπέτεια χωρίς να έχει πει ακόμη η Ελστάτ και η Eurostat ότι το έλλειμμα είναι 15,7. Μπήκαμε με 13,2. Άρα, θέλω να πω, δεν επιδείνωσε την διαπραγμάτευση του πρώτου μνημονίου αυτό. Εν πάση περιπτώσει, δεν μπορώ να απαντήσω εγώ. Δεν ξέρω. Ξέρω αυτό που λέει η Eurostat. Μάλιστα. Ελάτε. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Μπέλος Νικόλαος, 39 ετών, επάγγελμα ιατρός. Ιατρός. Μάλιστα. Ήθελα να συνεχίσω από εκεί που είχε μείνει ο κύριος Χατζηνικολάου, δηλαδή στο ερώτημα για το αύριο, το προσωπικό δικό σας και της παράταξής σας. Οι απορίες μου είναι οι εξής. Έχει από το 2012 ταυτιστεί η πολιτική σας με το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, με τη δεξιά παράταξη όπως έχουμε συνηθίσει, τη συντηρητική παράταξη. Αυτό είναι κοινώς αποδεκτό. Εσείς βέβαια μπορεί να διαφωνείτε. Και αυτό συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Προφανώς, όπως εντυλώσατε κι εσείς, δεν θα υπάρξετε στο ΠΑΣΟΚ ως πρόεδρος μετά το συνέδριο. Και η ερώτησή μου είναι ότι θα ήταν θεμητό να ενταχθείτε σε έναν φορέα τύπου Νέας Δημοκρατίας, που έχει ακουστεί και αυτό, υπάρχει μια φιλολογία, ώστε να απρόσκοπτα να συνεχίσετε την ίδια πολιτική με τον κύριο Σαμαρά που έχετε πλήρη ταύτιση. Μάλιστα, αυτός αναγκάστηκε να πάει ακροδεξιά για να αποφύγει την ταύτιση μαζί σας, σε πολλές περιπτώσεις. Ή θα ιδρύσετε ένα νέο φορέα, ένα νέο κόμμα, στο χώρο που εσείς θεωρείτε ως κέντρο, ως αριστερά. Έχουμε λίγο μπερδευτεί με αυτούς τους όρους, έχει γίνει κατάχρηση. Έτσι κι αλλιώς το ΠΑΣΟΚ έχει φύγει από τον αρχικό του χαρακτήρα, δεν υπάρχει σοσιαλιστικό κίνημα. Θα ιδρύσετε λοιπόν ένα νέο φορέα τύπου Κηδισό, θα ανήκετε στο κέντρο. Πού νομίζετε και ότι εντάσσεστε και ως πολιτικός τελικά? Είστε κεντρός, δεξιός, κεντροδεξιός, κεντροαριστερός? Είναι ένα μπέρδεμα. Για μένα έχουν ταυτόσιμες έννοιες το ΠΑΣΟΚ πλέον και η Νέα Δημοκρατία. Και επειδή θεωρείτε ότι έχετε βοηθήσει να σωθεί η χώρα μέχρι τώρα, θέλω να ξέρω με ποιο τρόπο ο πολιτικός Βενιζέλος θα προσπαθήσει να σώσει και τη χώρα στο αύριο. Εντάξει, ήταν λίγο ηρωνική η τοποθέτησή σας, αλλά δεν πειράζει, θα σας απαντήσω. Επειδή είστε και γιατρός, έχετε μια θεραπευτική προσέγγιση των πραγμάτων, άρα αντιλαμβάνεστε ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να κάνουμε και πράγματα τα οποία έχουν ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι εξυγιαντικό. Το ΠΑΣΟΚ θέλω να συνεχίσει χωρίς εμένα. Θέλω να ανανεωθεί. Θέλω να συσπυρώσει τη δημοκρατική παράταξη, αυτό που λέγεται Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία στην Ελλάδα. Δεν είπα εγώ ότι θέλω να κάνω οπωσδήποτε κάτι στον χώρο της πολιτικής. Δεν είπα ότι πρέπει να είμαι πάντα παρόν. Έχω να κάνω και άλλα πράγματα. Γιατί εκλαμβάνεται ότι η επιθυμία μου είναι να ασχολούμαι με τη στενά νοούμενη πολιτική, την κομματική πολιτική? Βεβαίως και ασχολούμαι με το δημόσιο βίο. Βεβαίως και ασχολούμαι με τη νομική επιστήμη και το συνταγματικό δίκαιο που είναι βαθιά πολιτικό. Βεβαίως και έχω πολλά ενδιαφέροντα και έχω άποψη για αυτό που συμβαίνει και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και στον κόσμο. Έχω διατελέσει υπουργός σε πολλά υπουργεία, έχω χειριστεί πολλά θέματα, αλλά γιατί πρέπει να έχω οπωσδήποτε ένα ρόλο? Δεν ακούω φωνές όπως η Ζαν Ντάρκ, ούτε χρειάζεται να πάω να περιμένω 10 χρόνια να πάει η χώρα σε δικτατορία, να καταρρεύσει, να με φωνάξουν. Όχι. Δεν θεωρώ ότι είμαι ούτε αντικατάστατος, ούτε πάντα παρόν. Έχω όμως άποψη και την άποψή μου θα την παλέψω. Και την αξιοπρέπειά μου θα την παλέψω. Και θα αγωνιστώ για την αλήθεια. Θα αγωνιστώ να πείσω τον ελληνικό λαό, έστω και αν ξεκινάμε από μια μικρή μερίδα του ελληνικού λαού, γιατί είχε νόημα αυτό που κάναμε και γιατί αν δεν το κάναμε θα υπήρχε μια κατάσταση τώρα ζούγκλας στην Ελλάδα. Άρα αγωνιζόμαστε στο όνομα της αλήθειας και της ιστορίας, η οποία είναι πάνω από πλειοψηφίες και πάνω από συγκυρίες. Επίσης δεν ταυτιστήκαμε εμείς με τη Νέα Δημοκρατία.
Εμείς συνεργαστήκαμε στην κυβέρνηση Παπαδήμου με τη Νέα Δημοκρατία και μετά στην κυβέρνηση με τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Κουβέλη, αλλά οι άλλοι ήρθαν στην πολιτική μας. Η Νέα Δημοκρατία ήταν αντιμνημονιακή και ήρθε στην δική μας γραμμή. Η Δημάρη ήταν αντιμνημονιακή και ήρθε στη δική μας γραμμή. Εμείς σηκώσαμε λοιπόν ένα βάρος. Ένα βάρος σε σχέση με τι? Σε σχέση με αυτά που είχε προσφέρει το Πασόκ στον ελληνικό λαό μέχρι το 1900, μέχρι το 2010. Λοιπόν, χάσαμε το 25% του ΑΕΠ λόγω ύφεσης. Πόσο αυξήθηκε το ΑΕΠ από το 2001 που μπήκε η Ελλάδα στην ΟΝΕ μέχρι το 2010? Γιατί χάσαμε το 25%, αλλά πόσο είχε αυξηθεί? Είχε λοιπόν η Ελλάδα ΑΕΠ το 2001 περίπου, αν θυμάμαι καλά, 149 δισεκατομμύρια. Και είχε το 2010 250 δισεκατομμύρια. Υπήρχε λοιπόν μια τεράστια αύξηση. Και τώρα το ΑΕΠ είναι 180 δισεκατομμύρια. Και με το που θα σταθεροποιηθεί η κατάσταση και θα σταματήσει η αβεβαιότητα, η Ελλάδα θα ανακτήσει το χαμένο έδαφος, γιατί είναι ένα λατήριο που το έχουν πατήσει προς τα κάτω. Και μετά από 2 χρόνια, αν δεν είχαμε αυτές τις παλινοδίες και τα λάθη του ΣΥΡΙΖΑ, θα μιλούσαμε για μια ανάπτυξη η οποία θα πήγαινε 2,5% φέτος, 4,5% του χρόνου. Δηλαδή, σε 5 χρόνια θα ανακτούσαμε και το 25% που απολέσαμε. Αλλά ακόμη και τώρα είμαστε πολύ καλύτερα από ό,τι ήμασταν βέβαια πριν την ένταξη στην ΟΝΕ. Ξέρετε, σε κάθε συνεδρίαση του Eurogroup ερχόταν ο Τρισέ με ένα χαρτί και έλεγε στον δημόσιο τομέα: ξέρετε, κύριοι Υπουργοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πόσο αυξήθηκαν οι αποδοχές στον ελληνικό δημόσιο τομέα από το 2001 έως το 2010. Έλεγε λοιπόν ο Τρισέ, 126%. Στη Γερμανία αυξήθηκαν 25%. Άρα υπήρξε ένα πρόβλημα. Και δεν μπορούσε να το απαντήσει εύκολα, γιατί αυτά ήταν στατιστικά στοιχεία της Eurostat και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Άρα βεβαίως έχουμε χάσει πολλά. Βεβαίως είναι δράμα να γυρίζεις προς τα πίσω. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάς και τι έχεις κερδίσει την προηγούμενη δεκαετία. Ελάτε. Το όνομά σας και το ερώτημα. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Κωνσταντίνο Μαυρίας. Θέλω να ρωτήσω κάτι σχετικά. Μου δώσατε και μια πολύ καλή πάσα. Επειδή έχετε, όπως είπατε, περάσει από πολλά υπουργεία, αν και είναι γνωστό ότι είσαι συνταγματολόγος. Σωστά. Λοιπόν. Καλά. Το ερώτημα... Καμιά δουλειά δεν ντροπή, ε. Όχι. Καθόλου. Αλλά επειδή συνταγματολόγος έλεγαν... σημαίνει ότι είσαι νομικός, ναι, με ειδίκευση στο δημόσιο δίκαιο. Ναι, μάλιστα. Και όταν έχεις και δικηγορική εμπειρία, αναλαμβάνεις διάφορους φακέλους και έχεις μεγαλύτερη εμπειρία στο να χειρίζεσαι καινούργιες καταστάσεις. Μάλιστα. Καινοφανείς καταστάσεις. Μάλιστα, αλλά έτερον εκάτερον. Διότι δεν μπορείς να είσαι συνταγματολόγος ή οτιδήποτε άλλο και να λες πάση θυσία στο ευρώ, χωρίς δηλαδή να είσαι οικονομολόγος και χωρίς να έχεις εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα. Όχι, να... Έχω εργαστεί πάρα πολύ στον ιδιωτικό τομέα. Αφού ήσασταν καθηγητής πανεπιστημίου. Ένας δικηγόρος εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα. Εγώ δεν είμαι μόνο καθηγητής. Είχατε δικηγορικό γραφείο. Ξέρετε, ωραία, πόσα είναι τα ασφαλιστικά μου χρόνια. Ναι. Αν τα αθροίσω. Όχι, αν τα αθροίσω. Ναι. Στο πανεπιστήμιο και στη δικηγορία. 80. Μάλιστα. 80 συντάξιμα. Α. Λοιπόν, οι υπουργοί οικονομικών, η σφίσμα του κυρίου Βαρουφάκη, στην πλειοψηφία τους είναι νομική. Γι' αυτό ο κύριος Σόιμπλε λέει: εμείς δεν είμαστε τόσο καλοί οικονομολόγοι. Ναι. Γιατί είναι διδάκτορ του δημοσίου δικαίου ο Σόιμπλε. Και βεβαίως όλα αυτά που έχουν σχέση με τη δημοσιονομική διαχείριση, ακόμη και με την χρηματοοικονομική μηχανική, είναι πολύ πιο κοντά στα νομικά από ό,τι στην οικονομία. Ναι. Να τελειώσω λίγο το ερώτημα. Λοιπόν, πώς γίνεται λοιπόν, λέω, αν δεν είναι κανείς οικονομολόγος. Γιατί ο πολίτης δεν έχει άποψη. Δεν μιλάω μόνο για εσάς φυσικά, αλλά τώρα. Εσείς είστε οικονομολόγος. Όχι, εγώ δεν είμαι. Αλλά πώς μπορείτε να έχετε. Εγώ δεν έχω άποψη. Εγώ δεν μιλάω. Δεν λέω αυτή, ας πούμε, έτσι πιστεύω. Βέβαια, εγώ έχω άποψη, βέβαια. Ούτε κάνω προφητείες και προβλέψεις. Ναι. Ούτε μπορούμε να λέμε. Πώς μπορούμε μάλλον να λέμε. Ναι. Σας διαβεβαιώ λοιπόν ότι θα ήταν δράμα για τη χώρα εάν έφευγε από το ευρώ. Ωραία. Εσείς μπορείτε να κάνετε προφητείες και να κάνετε μακροοικονομία χωρίς να έχετε καμία σχέση με το αντικείμενο, ας πούμε. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται αυτό. Ένα επιστημολογικό λάθος.
Ποιο πρέπει να αυτό? Ξέρετε ότι οι σπουδές των νομικών είναι πολύ κοντά στις σπουδές των οικονομολόγων. Εντάξει. Έτσι. Εντάξει. Δεύτερον, προφανώς, δεύτερον σχέση μεταξύ. Ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με τα κοινά και είναι στο δημόσιο βίο 45 χρόνια, δεν έχει διαβάσει, όχι, δεν έχει μάθει, δεν έχει συζητήσει, δεν μπορεί να αξιολογήσει τα γραπτά των οικονομολόγων. Όλοι μπορούμε να πούμε την άποψή μας, έχουμε το δικαίωμα γιατί έχουμε μπορείτε δημοκρατία. Να πείτε, αλλά καθένας... αυτό. Λέτε ότι εγώ δεν δικαιούμαι να έχω άποψη. Όχι. Εγώ λέω ότι δικαιούστε να έχετε άποψη, αλλά άλλο είναι η άποψη που θα έχει ο κάθε πολίτης, που μπορεί να λέει εντός εισαγωγικών το μακρύ του και το κοντό του, και άλλο ενός πολιτικού. Και μάλιστα ενός πολιτικού που έχει διατελέσει δηλαδή αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και έχει περάσει και από υπουργεία. Ο κύριος Τσίπρας δικαιούται να έχει άποψη. Δεν λέω για, για σας μιλάμε τώρα. Αφήστε. Ο κύριος Τσίπρας δικαιούται. Όχι, για σας μιλάμε τώρα. Ο κύριος Τσίπρας δικαιούται. Για ποιο λόγο. Να πράγμα. Έχει άποψη για το αν η χώρα θα μείνει στο ευρώ ή θα πάει στην δραχμή. Όχι, δεν είναι οικονομολόγος. Οι οικονομολόγοι δικαιούνται. Άρα να κυβερνούν οι οικονομολόγοι. Στο Υπουργείο Οικονομικών. Άρα να καταλύσουμε στο τη δημοκρατία. Δεν υπάρχουν αυτά. Στο Υπουργείο Υγείας πρέπει να είναι γιατροί. Συγχωρείτε. Δηλαδή πρέπει να φύγει ο κύριος Κουρουπλής επειδή δεν είναι γιατρός. Δεν μιλάω, δεν ξέρω. Η αντίληψή σας δεν είναι δημοκρατική. Όχι, λάθος κάνετε. Είναι επικίνδυνα αντιδημοκρατική. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Όχι. Αλλά όταν είναι πολιτικός, λέει, καθένας... έχει κάποιες ευθύνες. Όχι, όχι. Και δεν μπορεί να λέει ότι ο καθένας ό,τι θέλει, ας πούμε. Αυτό που λέτε. Και εμείς έχουμε ευθύνες. Είναι βαθιά αντιδημοκρατικό. Για ποιο λόγο. Πώς θα αποφασίσει. Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Συγγνώμη, μπορώ να μιλάω εγώ για αστροφυσική, ενώ αν δεν έχω ιδέα, ας πούμε. Τι εννοείτε. Μπορώ να μιλάω είναι. Εγώ να. Το να... ίδιο είναι. Βέβαια. Είναι το ίδιο το πώς θα πάμε να κατακτήσουμε τον Άρη με το αν θα ζήσουμε υποσυνθήκες προόδου, ασφάλειας και ανάπτυξης ή υποσυνθήκες. Σας πάω στο ακραίο παράδειγμα για να καταλάβετε ότι δεν μπορεί να έχει ο καθένας άποψη για το οτιδήποτε. Αυτό λέω. Ευχαριστώ πολύ. Πάντως η θεωρία ότι ο γιατρός γίνεται υπουργός υγείας, ο γεωπόνος υπουργός γεωργίας, δεν είναι σοβαρή θεωρία. Ναι. Θέλω να σας πω ότι έχω ακούσει με τα αυτιά μου νέος δημοσιογράφος το 1984 ή 85 τον Κωνσταντίνο Καραμαλή να σχολιάζει ότι οι χειρότεροι υπουργοί υγείας είναι οι γιατροί και οι χειρότεροι υπουργοί δικαιοσύνης είναι οι δικηγόροι, λέγοντας, εξηγώντας ότι αυτό συμβαίνει διότι συνήθως η κλαδική τους αντίληψη τους επηρεάζει να δουν τη μεγάλη εικόνα. Δεν τους αφήνει να δουν τη μεγάλη εικόνα. Πείτε το πολύ σύντομα. Το ξέχασα περιμένω... λόγω του διαλόγου. Λοιπόν, επίσης το ξέχασα θέμα δεν είναι... την ερώτηση. Ναι, την ολόκληρη την ερώτηση. Το θέμα δεν είναι μόνο το νόμισμα. Είναι το νόμισμα είναι σε συνδυασμό με τις... και με άλλες πολιτικές ταυτόχρονα. Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Πρώτον και δεύτερον, αν δεν αλλάξουμε νόμισμα και μείνουμε στο ευρώ και είναι το θέμα σε ποιους όρους. Ποιους όρους θα έχει η συμφωνία, δεν είναι όλα τα ίδια. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ναι, Ευρωζώνη και, εμείς, και στο ΝΑΤΟ. Αλλά, όμως. Και στο ΝΑΤΟ τι θέλω. Διότι θεωρώ ότι μια Ελλάδα που αποπειράθηκε να βγει από το σαγωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ το 1974 επιδείνωσε τη θέση της προς όφελος της Τουρκίας. Ενώ μικρή... έγινε αυτό για λόγους αντίδρασης στη δικτατορία μικρή επί Καραμαλή. Μικρή διακοπή, δύο ερωτήματα ακόμα για να κλείσουμε. Μάλιστα. Εντεκά, οκτώ, οκτώ, οκτώ. Για θέατρα, κινηματογράφους, συναυλίες και κάθε εκδήλωση που συμβαίνει στην πόλη. Ό,τι και αν ψάχνεις, το βρίσκεις στο... 11, 8, 8, 8. Μάρθα! Έλα, Γησίλε. Θέλω να μιλήσουμε πολύ σοβαρά για τη σχέση μας. Μη με χωρίσεις, Αγισίλα, εγώ πότε θα γίνω μάνα. Λόλε. Από πού πηγάζει τόση φρεσκάδα? Η δική μας πηγάζει από το Βίκο. Γιατί τα νέα αναψυκτικά Βίκος είναι τα μόνα με φυσικό μεταλλικό νερό. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω. Και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν.
και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους, να δημιουργούν, να καινοτομούν και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Το Σάββατο στην Αγορά. Άννα Βύση, 30 χρόνια επιτυχίες. Για πρώτη φορά σε εφημερίδα, συγκεντρωμένα όλα τα μεγάλα τραγούδια της αγαπημένης ερμηνεύτριας. Αυτό το Σάββατο, 2 CD με τα πρώτα χρόνια, 1985-1996. Αγορά, νέα πολιτική και οικονομική εφημερίδα με την υπογραφή του Νίκου Χατζηνικολάου. Καλά δεν βλέπεις ότι έχει ανάψει το λαμπάκι. Ακόμη δεν έχεις βάλει βενζίνη, από χθες το λέω. Τι περιμένεις πια. Τώρα πού θα βρεις ανοιχτό βενζινάδικο. Βενζινάδικο. Ανοιχτά βενζινάδικα. Ανοιχτά φαρμακεία. Θέλω και ασπιρίνες για τον πονοκέφαλο. Πλοήγηση στο πλησιέστερο φαρμακείο. Εμείς θα πάμε ψηλά. Απλά της μιλάς και αυτή σε καταλαβαίνει. Επιλέξτε τώρα ένα MLS smartphone ή tablet με τη μοναδική mic. MLS. Ό,τι λες, γίνεται. Την Κυριακή με τη Real News. Στο νέο CD του Γιάννη Πλούταρχου με 13 υπέροχα τραγούδια. Μαζί. Σταμάτης Πανουδάκης, Ελευθερία Αρβανιτάκη, Κοντραμπάντο. Για πρώτη φορά σε εφημερίδα, ο δίσκος που άφησε εποχή. Και Olympians. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες τους σε ένα συλλεκτικό CD. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Έλα ρε, να κάτσεις στη θέση μου. Μην κουράζεσαι με τη μπακ τσάντα σου. Πάλι τρολάρεις τον κόσμο, Αγισίλαε. Κάμε δουλειά σου, Μάρθα. Έλα. Από πού πηγάζει τόση φρεσκάδα? Η δική μας πηγάζει από το Βίκο. Γιατί τα νέα αναψυκτικά Βίκος είναι τα μόνα με φυσικό μεταλλικό νερό. Πρέπει να πας στις δημόσιες υπηρεσίες? Στο 11888 σου λέμε τα πάντα. Για ΚΕΠ και εφορίες, για υπουργεία και πολεοδομίες, αλλά και για δημαρχία. Ό,τι και αν ψάχνεις, το βρίσκεις στο 11888. Μπαίνουμε στα τελευταία λεπτά της συζήτησής μας με τον κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Ελάτε, το όνομά σας και το ερώτημα. Κύριε πρόεδρε, καλησπέρα σας. Λέγομαι Γιώργος Μανώλης, είμαι ιδιωτικός υπάλληλος. Θα ήθελα να σας να πω πολύ, εν συντομία το εξής. Η μητέρα μου είναι συνταξιούχος. Τώρα πια με τον ΟΠΗ πληρώνει τουλάχιστον 120 με 130 ευρώ το μήνα σε φάρμακα, εξετάσεις, γιατρούς και δεν ξέρω τι. Δουλεύω σε μια εταιρεία η οποία λόγω του PSI. Και εκείνοι με το ομόλογό της κουρευτήκανε. Φαρμακευτική. Μάλιστα. Κουρευτήκανε, ομολογίου κουρευτήκανε. Ακούω για αυτοκτονίες,
κόσμος δεν έχει να πάρει πετρέλαιο, η ανεργία καλπάζει και ακούω από εσάς τη λέξη επιτεύγματα. Και σας μιλώ ειλικρινά, χαμογελάω ηρωνικά όταν μου λέτε τη λέξη επιτεύγματα. Πείτε μου, γιατί δεν πρέπει να χαμογελάω αυτό. Καταρχάς, το δέχομαι αυτό που λέτε, είναι η διαφορά της οπτικής γωνίας. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε. Πράγματι, αν έχεις να αντιμετωπίσεις έναν άνθρωπο που έχασε τη δουλειά του ή που έκλεισε η επιχείρησή του ή που μειώθηκε το εισόδημά του, του πεις, είχαμε κανένα επίτευγμα αυτά τα 5 χρόνια. Θα σου πει, τρελός είσαι. Είχα τη βολή μου και εσύ με ξεβόλεψες και με πήγες πίσω. Εγώ, γιατί να σε ξεβολέψω? Γιατί να σου κάνω κακό? Γιατί να το κάνω αυτό? Γιατί εμείς πήραμε τόσο δύσκολες αποφάσεις? Γιατί έπρεπε να φτάσουμε στην απόφαση να μειώσουμε μισθούς ή να μειώσουμε συντάξεις? Γιατί είδαμε ότι μπροστά μας υπάρχει το τρένο που έρχεται να μας πατήσει, της απόλυτης χρεοκοπίας, της ασύντακτης, της διάλυσης των πάντων, και έπρεπε να υψώσουμε μία μπάρα να το σταματήσουμε. Και έπρεπε να πάρουμε διάφορα μέτρα. Φορολογικά, εισοδηματικά, ασφαλιστικά. Αυτό έγινε. Εγώ λοιπόν θεωρώ το γεγονός ότι το τρένο δεν πάτησε τη χώρα να τη λιώσει, αλλά ότι είχαμε απώλειες, είναι ένα επίτευγμα. Εσείς λέτε, μα πώς είναι δυνατόν να είναι επίτευγμα όταν έχω απώλειες? Είναι η διαφορετική οπτική γωνία. Εσείς βλέπετε την κατάστασή σας, εγώ βλέπω την κατάσταση της χώρας. Αυτή είναι η διαφορά. Ελάτε, το όνομα και την ερώτηση. Χαίρετε. Είναι η τελευταία, έτσι. Θα δώσεις εκεί η Ζωγλού. Ήθελα να σας ρωτήσω... Ή η προτελευταία. Θα δούμε. Ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Πρόεδρε, είπατε στην αρχή ότι αν συνεχίζατε τη διακυβέρνηση της χώρας μέχρι το Φεβρουάριο, ότι θα βγάζατε στις αγορές. Δηλαδή, το αυτοσκοπός είναι να βγαίνουμε στις αγορές, δηλαδή να συνεχίζαμε νέο φόρτωμα με δανεικά. Διότι σας άκουγα και από πριν. Δηλαδή, δεν άκουσα ποτέ κάποιο αναπτυξιακό σχέδιο πέρα από το να έρθουν οι καταργιανοί επενδυτές και να βρουν εδώ πέρα φτηνά εργατικά χέρια. Ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν αν είχατε ποτέ κάποιο αναπτυξιακό σχέδιο, το οποίο εγώ να σας πω την αλήθεια πιστεύω ότι δεν είχατε ποτέ. Και ήθελα να σας ρωτήσω επίσης αν αφού μειώσατε. Και επίσης πώς θα το καταφέρνατε αυτό όταν βγήκαμε από τις αγορές επειδή είχαμε ένα λόγο ΑΕΠ προς χρέος 120%, και πώς θα μας ξαναβάζετε στις αγορές με μια αναλογία 170%. Αν προκειμένου γι' αυτό δεν δίνατε υποσχέσεις στους οποιουσδήποτε, στους απαταχού δανειστές, ότι θα έχουμε κι άλλες υποχωρήσεις σε εργασιακά θέματα. Μάλιστα. Λοιπόν, ακούστε. Αναπτυξιακό σχέδιο σημαίνει κεφάλαια για επένδυση. Όχι απαραίτητα, μισό λεπτό. Θα μπορεί να σημαίνει και παραγωγή που την έχουμε ήδη εδώ πέρα έτοιμη, να μπορούμε να την... να τη βάλουμε μπρος. Δεν σημαίνει αναγκαστικά. Για παράδειγμα. Όπως παράδειγμα τα αγροτικά προϊόντα, τα οποία φάνηκε από τον πάρκο στη Ρωσία, που είναι με δικιά σας, ας πούμε. Ποιο, ποια δικιά μου. Εσείς προσωπικά δεν ήσασταν. Τι εγώ προσωπικά. Που εισηγηθήκατε τότε το εμπάρκο στη Ρωσία. Πού το εισηγήθηκα αυτό το εμπάρκο. Εγώ εισηγήθηκα το εμπάρκο στη Ρωσία. Τέλος πάντων, ήσασταν. Δυστυχώς τα έχετε λίγο συγκεκριμένα. Ήσασταν πάντως τότε από τους πρωτοστάτες στην απόφαση που πάρθηκε προς τη Ρωσία έχετε και φάνηκε ότι δεν έχουμε να εξάγουμε πουθενά τίποτα. Έχετε κάνει σωρία λαθών. Τα οποία θέλω να σας τα διορθώσω. Εντάξει. Λοιπόν, αρχίζω από αυτό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση ομόφωνα. Και αυτή η ομοφωνία επαναλήφθηκε προσφάτως με τον κύριο Τσίπρα, έχει επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία λόγω της προσάρτησης της Κρυμαίας και επειδή κατηγορείται ότι ενθαρρύνει αποσχιστικές κινήσεις στις ανατολικές επαρχίες της Ουκρανίας. Η Ελλάδα λοιπόν ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετέχει στην ομόφωνη απόφαση η οποία επιβεβαιώθηκε και από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Οι Ρώσοι λένε, εάν εσείς με επιβάλλετε κυρώσεις, και εγώ επιβάλλω αντίμετρα στα προϊόντα σας. Ξέρετε πόσες, τι επιπτώσεις είχαν τα αντίμετρα τα ρωσικά στις φράουλες και τα νεκταρίνια και τα ροδάκινα τα ελληνικά? Περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ. Ξέρετε ποιες είναι οι δοσοληψίες μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση? Είναι το δάνειο των 250 δισεκατομμυρίων, τα 120 δισεκατομμύρια που δίνει ο Ντράγκη στις τράπεζες,
και όλα τα άλλα τα οποία παίρνουμε στην κοινή αγροτική πολιτική, στο ΕΣΠΑ και ούτω καθεξής. Ναι, αλλά παραγωγή. Ξέρετε η παραγωγή μας που πήγε. Η παραγωγή μας πήγε όλη στην Ινδία. Ξέρετε επίσης πόσα έχουμε χάσει επειδή η Ουκρανία έχει σταματήσει να αγοράζει ελληνικά προϊόντα, που είναι 50 εκατομμύρια άνθρωποι η Ουκρανία. Γιατί ξαφνικά σας ενδιαφέρουν μόνο οι εξαγωγές στη Ρωσία και όχι στην Ουκρανία? Θέλω να σας πω ότι έχουμε παραγωγική εδώ πέρα. Δεν είναι, μισό λεπτό, άλλο αυτό. Δεν είναι ανάγκη. Ό,τι έχουμε εδώ, βεβαίως έχουμε, έχουμε ενδογενείς πόρους. Φυσικά έχουμε φυσικό πλούτο, έχουμε αγροτική παραγωγή και έχουμε ανθρώπους. Όμως, φαίνεται ότι δεν υποστηρίζεται αυτό. Αφήστε με. Δεν υποστηρίζεται όμως. Αυτά εδώ είναι λόγια. Αυτά είναι λόγια τώρα. Εισάγουμε λεμόνια αυτά και το κάνετε λάθος. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι δεν υπάρχει έφεση στην αγροτική παραγωγή, η οποία είναι πραγματικά παραγωγική. Αυτό δεν πρέπει να υποστηριχθεί από το κράτος όμως. Δηλαδή το Υπουργείο Γεωργιάς για αυτόν τον λόγο δεν είναι. Αυτό έγινε τα τελευταία 5 χρόνια. Δηλαδή τα τελευταία 5 χρόνια υπήρξε πρόβλημα. Ακούστε με παρακαλώ. Τα τελευταία 5 χρόνια υπήρξε πρόβλημα εσφαλμένου προσανατολισμού της αγροτικής παραγωγής. Είναι παλιό, αλλά συνεχίστηκε και αυτά τα 5 χρόνια. Στο βαμβάκι, ας πούμε. Και όχι σε προϊόντα προκυπευτικά τα οποία είναι εκτός επιδοτήσεων. Λοιπόν, για να έχεις επενδύσεις, όχι ξένων, επενδύσεις Ελλήνων, να βάλουν τα λεφτά τους στη χώρα, πρέπει να έχεις ένα σταθερό πλαίσιο. Πρέπει να έχεις μια χώρα βιώσιμη. Πρέπει να έχεις δημοσιονομική σταθερότητα. Πρέπει να έχεις τραπεζικό σύστημα. Φέρετε ότι η πολιτική σας όμως δεν το έχει πετύχει αυτό. Μισό λεπτό. Η πολιτική μας πέτυχε το 2014, μετά από μια ύφεση που άρχισε το 2008, να περάσουμε σε ανάπτυξη. Ποια ανάπτυξη? Τώρα, σε ανάπτυξη. Με τον ακρίβεια καταστήματα, κύριε Πρόεδρε. Σταδιακή μείωση 1-1% της ανεργίας. Τώρα δυστυχώς, τους τελευταίους 3,5 μήνες. 1% ανεργία, δηλαδή σε 27 χρόνια θα μειωνόταν η ανεργία. Πότε, δηλαδή με 1%. Μην βιάζεστε. Έχετε καμιά καλύτερη μέθοδο? Δεν ξέρω, εσείς ήσασταν στα πράγματα. Δεν ξέρω, ξέρετε. Έχετε άποψη για όλα. Αν θέλετε δικιά μου μέθοδο, δικιά μου μέθοδο ήταν να φεύγαμε από το ευρωπανηγύρι. Να πάμε στην δραχμή. Ναι, και υπάρχει γιατί... και η λύση τώρα που μας προτείνουν να πάμε στην τράπεζα των BRICS. Κύριε Πρόεδρε, και ενδεχομένως είναι να αλήθεια ότι το 2011 σας είχε προτείνει ο Σόιμπλε στην ελληνική κυβέρνηση να φύγουμε από το ευρώ και να μας υποστηρίξουν σε αυτό? Ναι, προφανώς. Γιατί δεν το δεχθήκατε? Μα είναι δυνατόν. Γιατί δεν είναι θέλανε δυνατόν, να μας δείξουν αυτή τη στιγμή. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Μήπως είχαμε ανταλλάγματα, θέλω ανταλλάγματα, να πω. Κύριε. Οικονομικά ανταλλάγματα. Δεν υπάρχουν οικονομικά ανταλλάγματα. Μήπως δεν θα ξέρετε αυτή τη στιγμή η δραχμή σε τι επίπεδο θα κινηθεί σε σχέση με το ευρώ? Αυτό είναι αναλόγως πώς θα υποστηριχθεί. Δεν βλέπετε τη συζήτηση για το διπλό νόμισμα? Επομένως λέτε ότι η ανάμνηση της παλαιάς δραχμής δεν έχει να κάνει με αυτό, κύριε, που θα συμβεί. Κύριε Χατζηνικολάου, ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Βαρουφάκη δέχθηκαν. Κύριε Πρόεδρε, πρώην... οι πολίτες θυμούνται τη δραχμή. Όχι. Οι θυμούνται οι μέρες ευτυχίας. Μια λάθος δραχμή. Ναι. Κύριε Πίνα, δεν υπήρχε δραχμή. Θυμούνται τις μέρες ευτυχίας του Πασόκ. Αυτά τα φαινόμενα όμως που ζούμε τώρα. Θυμούνται τις μέρες ευτυχίας του Πασόκ μέχρι το 2010. Ο κόσμος, με δραχμή. Κύριε, δεν είχε και πεινάσει. Νομίζουν ότι θα είμαστε ανεξέλεγκτοι εκτός ευρώ στη δραχμή. Η δραχμή θα υποβαθμιστεί, θα υποτιμηθεί. Δηλαδή το φυσικό είναι στο 70% αυτό είναι το φυσικό του και το ευρώ. Άλλο το παράλογο. Λοιπόν, αυτό που λέει ο αγαπητός φίλος μας είναι η αντίληψη περί δραχμής, η οποία αντίληψη είναι τραγική. Διότι αυτή τη στιγμή, εάν η χώρα στην υποβάθμιση που υπέστη με την εσωτερική υποτίμηση, μείωση 30% των εισοδημάτων, υποστεί και ένα 70% εξωτερικής υποτίμησης λόγω δραχμής, θα μείνει με το 10% των εισοδημάτων. Μιλάμε για την απόλυτη καταστροφή. Γεια σου Νικό, είμαι ο Κώστας Καπανταής. Ο οποίος είναι ο τελευταίος φίλος που θα ρωτήσει. Ναι. Κύριε Πρόεδρε, από πότε τα συμφέροντα των δανειστών είναι πάνω από τα συμφέροντα μιας χώρας και του λαού της? Ποιος το λέει αυτό? Κανείς. Το εθνικό δικαίωμα, το ευρωπαϊκό δικαίωμα, το διεθνές δικαίωμα. Δεν είναι. Κανείς δεν το λέει. Ναι. Ποια άλλη χώρα στην Ευρώπη, στον δυτικό κόσμο, μάλιστα, κούρεψε τους δανειστές της όσο τους κουρέψαμε εμείς? Έχετε να μου πείτε παράδειγμα? Όχι, θα σας πω κάτι πολύ απλό. Όχι, να μου πείτε ένα παράδειγμα. Η Αργεντινή, 70%. Η Αργεντινή, ένα λεπτό. Τι κόρεψε η Αργεντινή? Η Αργεντινή είναι αυτή τη στιγμή στα δικαστήρια και πληρώνει αναγκαστικά όλους τους ομολογιούχους. Είπατε κούρεμα χρέους. Γιατί την καταδικάζουν τα αμερικάνικα δικαστήρια. Καμία χώρα δεν έκανε το κούρεμα που έκανε η Ελλάδα. Ποτέ στα χρονικά.
το μεγαλύτερο κούρεμα χρέους στην παγκόσμια οικονομική ιστορία. Κοιτάξτε, να δείτε, πείτε μου μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα που το έκανε αυτό. 36 χώρες μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κατάφεραν και πέτυχαν τη μερική ακόμα και ολική διαγραφή του χρέους τους. Ποια Ισλανδία έκανε... Ακούστε με, πόσο. Ισλανδία το 2008 άφησε τις τράπεζες δακρύων. Τι έκανε Ισλανδία. Η Ισλανδία τι έκανε. Ναι, τι έκανε η Ισλανδία. Αρνήθηκε καταρχάς να πληρώσει τους δάνειστες που ήταν κυρίως. Των τραπεζών. Των τραπεζών. Των Ισλανδικών τραπεζών. Άφησε τις τράπεζες να χρεοκοπήσουν και μπήκαν σε διαδικασία λογιστικής καθάρισης. Γιατί Κύπρο είναι άλλο θέμα. Και η Κύπρος το έκανε. Δεν υπάρχει κούρεμα μεγαλύτερο από το ελληνικό. Και αυτό, και αυτό που μας απομείωσαν στο δημόσιο χρέος, μας κάλεσαν να το πληρώσουμε με νέο δάνειο. Κάτι το οποίο είναι πρωτοφανές. Όχι, κάνετε λάθος. Υπάρχει καθαρό κούρεμα. Τι δάνειο, ξέρετε τι έχει συμβεί. Παρακαλώ, πείτε. Έχει γίνει ριζική αναδιάρθρωση του χρέους. Μάλιστα. Το οποίο λόγω μεγάλης διάρκειας και χαμηλών επιτοκίων είναι και αυτό πρόσθετο κούρεμα. Γιατί πρέπει να βλέπεις την καθαρή παρούσα αξία. Δηλαδή πρέπει να δεις όλο μου το χρέος. Μέχρι το 2045, εάν το προεξοφλήσω τώρα, τι όγκο έχει. Λοιπόν, λένε όλοι οι μάγκες οι οποίοι είναι στην αγορά και αγοράζουν ελληνικά ομόλογα, όπως η Τζαπόνικα, η οποία καταχωρίζει συνεχώς διαφημίσεις, ότι στην πραγματικότητα το χρέος είναι 60% του ΕΕΠ, αν το υπολογίσει σωστά, σε καθαρή παρούσα αξία. Δεν έχει γίνει ποτέ άλλο μεγαλύτερο κούρεμα. Γι' αυτό η Ελλάδα μπορεί να βγει στις αγορές. Γιατί οι αγορές ξέρουν ποια είναι τα πραγματικά δεδομένα. Ξέρουν πόσο χαμηλό είναι το κόστος εξυπηρέτησης. Ξέρουν τι σημαίνει καθαρή παρούσα αξία. Έλα. Έχετε μια θεωρία ακούσει και νομίζετε ότι θα γίνει κάτι στην Ελλάδα το οποίο δεν έχει γίνει πουθενά στον κόσμο. Ποια χώρα το έχει κάνει αυτό. Χώρα του ευρώ, χώρα της Ευρώπης, χώρα του ελληνικού επίπεδου ανάπτυξης. Έχει η Ελλάδα το επίπεδο του Εκουαντόρ. Έχει η Ελλάδα το επίπεδο των χωρών της Αφρικής που έχουν κάνει επιτροπή για το επαχθές χρέος και λένε είναι επαχθές το χρέος που οι στιγνοί δικτάτορες δανειστήκανε ερήμην των λαών τους και όταν αποκαθίσα τη δημοκρατία πρέπει να διαγραφεί. Βεβαίως, στην Ελλάδα είχαμε δικτατορία τα τελευταία 40 χρόνια. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Κώστας Σιμίτης, ο Μητσοτάκης, ο Κώστας Καραμαλής ήταν δικτάτορες. Άρα, τι επαχθές χρέος λοιπόν. Ποιο επαχθές χρέος. Το επαχθές χρέος το οποίο χρωστάμε στο δάνειο που μας δώσανε για να κουρέψουμε τους ιδιώτες. Μα ο λαός, ο λαός θα τα κερδίσει ο λαός. Παρακαλώ. Δεν μου λέτε, αν δεν κάναμε όλη αυτή την επιχείρηση και δεν στηρίζαμε τις τράπεζες, οι τράπεζες μπορούσαν να κουρέψουν τα κόκκινα δάνεια. Τα κουρεύουν. Και γιατί γίνονται τότε. Δεν γίνεται τίποτα. Μιλάτε χωρίς μικρόφωνο και δεν ακούγεστε. Δεν έχει ανακαλυφθεί αυτό που κάνετε ακόμη. Ορίστε, πείτε το. Μα δεν είναι δυνατόν αυτό που λέτε. Οι τράπεζες προχωράνε σε πληστηριασμούς. Δεν προχωράνε. Πώς δεν προχωράνε. Φέρτε μου ένα παράδειγμα. Δεν υπάρχει κανένα. Φέρτε μου ένα παράδειγμα. Δεν ξέρω, εγώ ξέρω ότι ο κόσμος που πηγαίνει στα ειρηνοδικεία. Και εγώ μία φορά πήρα και πήγα κι εγώ. Κάνετε λάθος. Και ο κόσμος αυτός παλεύει προκειμένου να προχωρήσει πληστηριασμοί. Όχι, μεταφέρετε ένα στερεότυπο. Δεν κάνουν οι τράπεζες πληστηριασμούς. Εάν έχετε υπόψη σας πληστηριασμό, φέρτε. Εγώ αυτό ξέρω ότι βγαίνει πρόγραμμα κάθε Τετάρτη. Ξέρω σημαίνει ότι η τάδε τράπεζα να μου πείτε ο φίλος μου ο Γιώργος ο Παπαδόπουλος ή ο Γιώργος ο Αντωνόπουλος υφίσταται αυτή τη στιγμή διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης και πληστηριασμού. Εσείς είπατε πριν πάντως ότι το χρέος είναι κάτι πολύ μικρό. Και μετά από αυτή τη διαπίστωση, δεν καταλαβαίνω γιατί έπρεπε δεν να θυσιαστεί ένας ολόκληρος λαός. Είπα ότι το χρέος είναι, ότι το χρέος είναι διαχειρίσιμο είπατε, και ότι κουρεύτηκε. Ότι το χρέος είναι ένα μικρό χρέος. Δεν είπα αυτό. Μη βάζετε λόγια στο στόμα. Θεοδόση, έχεις μιλήσει κανένα τέταρτο. Να δεχθούμε μια τελευταία, πρόεδρε. Μια τελευταία εδώ από το φοιτητή. Από το φίλο μας που είναι φοιτητής του οικονομικού, να δεχθούμε. Καλησπέρα κύριε πρόεδρε. Ονομάζομαι Μπάρκουλας Δημήτρης, φοιτητής του οικονομικού της νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, κατά την άποψή σας, ποιο θεωρείτε ότι ήταν το μεγαλύτερο λάθος που έγινε σε αυτά τα τελευταία 5 χρόνια πάνω στη διαπραγμάτευση και τι προτείνεται στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να κάνει. Ευχαριστώ. Να προσθέσω κάτι για να κλείσουμε. Αν δηλαδή ζητούσατε για κάτι συγγνώμη από τους πολίτες για αυτή την τελευταία πενταετία, ποιο θα ήταν αυτό. Κύριε Χατζη Νικολάου, ακούστε. Αν για κάτι κάνατε αυτοκριτική και λέγατε συγγνώμη, δεν το χειριστήκαμε καλά. Θα σας πω. Πρέπει να ζητήσω καταρχάς συγγνώμη από την οικογένειά μου και από τους ανθρώπους που μου λέγανε
μην μπαίνεις στη φωτιά. Μην αναλαμβάνεις τις ευθύνες αυτές. Τι λόγο έχεις τώρα να μπλεκτίζεις? Καλά είσαι εκεί, στο Υπουργείο Αμήνης, εκτός του πυρήνα εξουσίας του Γιώργου Παπανδρέου. Πρέπει να ζητήσω συγγνώμη από αυτούς. Και πρέπει να ζητήσω και συγγνώμη από όλους που μας ψήφισαν στο Πασόκ και μας είδαν ανακόλουθους, γιατί πήραμε δύσκολες αποφάσεις και ενώ μας χειροκροτούσαν και μας αγαπούσαν, μετά μας λιδόρισαν, μας έβρισαν, μας καταψήφισαν και μας μίσησαν. Επίσης, προφανώς όταν κάνεις πράγματα, κάνεις και λάθη, για τα οποία πρέπει να ζητάς συγγνώμη. Κάποτε στη Βουλή, σε μία συζήτηση, είπανε στον Ελευθέριο Βενιζέλο, τι θα έλεγες όταν θα έφευγες από τον κόσμο αυτό? Και έχει εκφωνήσει τον περιβόητο επικίδιό του στη Βουλή, ο οποίος ξεκινάει ως εξής. Ο προκείμενος νεκρός, αγαπητοί φίλοι, έκανε πολλά λάθη, διότι έπραξε. Όταν δεν πράττεις, όταν κάθεσαι στο καβούκι σου ή στη φωλιά σου, δεν κάνεις κανένα λάθος. Φυλάς τα νότα σου απλώς. Άρα για όλα αυτά ζητώ συγγνώμη. Και κυρίως ζητώ συγγνώμη γιατί δημιουργήσαμε την εντύπωση στον ελληνικό λαό ότι δίνουμε μία μάχη κρυφά στα παρασκήνια και δεν δραματοποιήσαμε την προσπάθειά μας. Εάν δραματοποιούσαμε την προσπάθειά μας, όπως κάνει τώρα πάρα πολύ καλά ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Βαρουφάκης και όλη η ομάδα, τότε θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Ακόμη και ο κύριος Παπανδρέου, αν άφηνε να κλείσουν τα ATMs για μία μέρα, εάν για 15 μέρες δεν υπήρχαν μισθοί και συντάξεις, γιατί η χρεοκοπία είναι χρεοκοπία, θα είχε άλλο κοινωνικό περιβάλλον να αντιμετωπίσει. Εμείς με το κεφάλι κάτω αγωνιζόμασταν να μην δημιουργηθεί θέμα. Όχι να μην χάσουμε τη στήριξη και την εκλογική δύναμη, όχι να μην χάσουμε τις εντυπώσεις, αλλά να μην χάσουμε τη χώρα από τα χέρια μας. Επομένως, ζητάτε συγγνώμη γιατί δεν ήσασταν καλοί στην επικοινωνία. Ναι, ναι, ζητάω συγγνώμη και αυτό ζητάω συγγνώμη από όλους. Διότι και οι Έλληνες τα ξέραν καλύτερα και θα ήταν συμμέτοχοι της προσπάθειάς μας. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Και έτσι έχω απαντήσει ήσασταν... και στο φίλο τον κύριο Μπάρκουλα. Που ήσασταν απόψε μαζί μας. Εγώ που μου δώσατε την ευκαιρία. Μείνατε επί τόσες ώρες εδώ απαντώντας τα ερωτήματά μας. Και φυσικά και τους φίλους που έκαναν ερωτήματα. Ευχαριστούμε θερμά και εσάς που ξενυχτήσατε μαζί μας για άλλη μια Δευτέρα. Καλό ξημέρωμα.